Απεργία πίνες εδώ και 4 μέρες. Πρέπει επιτέλους να κοιτάξουν και ο άστεγος. Μία ακόμη κίνηση απόγνωσης από άστεγο στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τον άστεγο που ζει σε τροχόσπιτο στην παραλιακή Λεωφόρο, με τον ίδιο να προχωρά σε απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενος με τον τρόπο αυτό στις προσπάθειες που θα επιδιωχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα για την απομάκρυνση των αστέγων από την περιοχή. Έχουν κάνει παράπονα δίπλα, λέει, τα μαγαζά. Δεν έχουμε καλή αισθητική. Ας μας παραχωρήσουν ένα σπίτι, να φύγουμε να πάμε. Δεν το θέλουμε κι εμείς να είμαστε εδώ. Είναι αδικία αυτό. Γι' αυτό έχω ξεκινήσει κι εγώ την απεργία πείνας κι όσο αντέξω. Και με το πρόβλημα που έχω, όπου με βγάλει. Ούτε νερό δεν πίνετε? Ούτε νερό, ούτε φάει τίποτα. Κι όπου με βγάλει. Αν θέλουν να βοηθήσουν, μπορεί να μου προσφέρουν ένα σπίτι από μέσα, να μπορώ να κάνω κι εγώ σαν τον άνθρωπο ένα μπάνιο και όχι να βρωμάω. Πού να πάμε, ρε παιδιά, δεν υπάρχει τόπο να πάμε. Μπορούν να μας δώσουν αυτοί τα σπίτια που είναι κλειστά, να μπούμε όλοι οι άστεγοι μέσα? Τότε δεν θα υπήρχε άστεγος έξω να παραπονιέται, ούτε να αρρωσταίνει, ούτε να πεθαίνει. Ξέρετε τι κρύο θα κάνει έξω όταν είσαι άστεγος? Αφόρητη πόνη. Το έχω περάσει παλιότερα όταν έμεινα στο ράντζο. Σηκώνεσαι και ακούς τα κόκαλά σου σαν να τα σπάνε. Αν θα αναγκαστούμε να μπούμε μέσα σε κανένα στενό. Και πάλι εκεί πέρα στο στενό μένουν άνθρωποι. Να πάμε σε ένα χωράφι, καταπατήσουμε ένα χωράφι. Δηλαδή, το πιο εμάς σίγουρο είναι ότι όπου είναι να πάει ο άστεγος, θεωρείται μόλυνση, θεωρείται βρωμιά. Στο ενδεχόμενο απομάκρυνσής τους από την περιοχή, άστεγοι υποστηρίζουν ότι δεν ενοχλούν κανέναν, με τους ίδιους να περιγράφουν την δύσκολη καθημερινότητά τους, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Εν τω μεταξύ, αυτό που τονίζεται από τη Δημοτική Αστυνομία είναι ότι δεν πρόκειται να δρομολογηθούν εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού προσπάθειες απομάκρυνσής τους από την περιοχή. Πού θα πάμε, χωρίς να μας προσφέρουν ένα σπίτι, πού να πάω? Έχω ένα μηχάνημα που μου το φέρανε, που το χρειάζομαι, δεν έχω ρεύμα να το βάλω. Ένα μηχάνημα οξυγόνου? Το οξυγόνο, το auto CPAP. Ναι. Είναι καινούριο. Το φέρανε η γυναίκα, το αγοράσανε. Το φέρανε, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Δεν έχει ρεύμα. Δεν έχω ρεύμα. Να το χρησιμοποιήσω, ούτε μάσκα. Εντάξει, μάσκα μπορεί να βάλω μια παλιά, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν έχω ούτε ρεύμα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το Δήμο, εμείς οι άστεγοι τι κάνουμε, οι Έλληνες. Πόσοι είναι οι άστεγοι στο Ηράκλειο? Στο Ηράκλειο πρέπει να είναι 400 οι δικοί μας και έχουν έρθει και άλλοι 250 από Αθήνα. Δεν τον πειράζουμε τον κύριο Πατακό. Αλλά ας έρθει. Εμείς τον καλούμε να έρθει εδώ, στον Καράβολα, στην Παραλιακή, να μιλήσουμε μαζί. Όπως περιέγραψαν, δεν βλέπουν αχτίδα ελπίδας από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους ίδιους να ποντάρουν πλέον στην ιδιωτική πρωτοβουλία.